Ah,
την προσπάθεια που καταβάλει ο Δήμος για την διαφήμιση και προβολή του νησιού, είμαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω που απεδέχθησαν την πρόσκληση τόσο το συνεργείο του Α όσο και το συνεργείο του Άστρα που παρέμειναν μέχρι το τέλος. Να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά του χορευτικού και όσους συμμετείχαν σε αυτές τις εκδηλώσεις και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους τολμητίες Χρήστο και Ελισάβετ που αναδύωσαν σήμερα ένα έφηβο. Πρέπει να είμαστε πιστοί στις παραδόσεις, γιατί οι λαοί που έχουν παραδόσεις έχουν και μέλλον. Μετά τα όσα ωραία ακούσαμε, τόσο από τον Πανοσιολογιότατο Ιερόθεο, όσο και από τον πατέρα Αλέξιο, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και του μυστηρίου, της τελέσεως του μυστηρίου του γάμου, νομίζω ότι το μόνο που απομένει σε μένα και εκφράζοντας νομίζω τα συναισθήματα όλων είναι να ευχηθώ κι εγώ η ζωή τους να είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι όπως σήμερα, να έχουν καλούς απογόνους, στους γονείς τους να τους καμαρώνουν και όλα τα παιδιά ας ακολουθήσουν το παράδειγμα του Χρήστου και της Αλισάβετ να έχουμε ανάλογες εκδηλώσεις και στο μέλλον. Και πάλι να ζήσουν ευτυχισμένοι και καλούς απογόνους. Ευχαριστούμε. Και για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τα παιδιά που μπήκαν στη ταλαιπωρία και τους μουσικούς και το συνεργείο που είπαμε. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Βίκη Τσεκούρα και όλους όσους συμμετείχαν για να γίνει αυτή η λαμπρή εκδήλωση. Και πάλι τις καλύτερες ευχές για τα παιδιά και σε όλους εσάς χρόνια πολλά. Φίλες και φίλοι, κοντά μου έχω δύο πολύ καλούς φίλους για μένα τώρα πια που τους δώρησα εδώ στη Σκόπελο. Εύχομαι βέβαια να είναι ό,τι καλά. Να πω ότι κοντά μου είναι η Κατερίνα Πετσάνη, η οποία είναι υπεύθυνη πολλών πραγμάτων εδώ και όχι μόνο ενός. Κατερίνα, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για το έθιμο που οργάνωσες εδώ με πολύ επιτυχία. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Ένα έθιμο που ακόμα σήμερα τα παιδιά επιθυμούν, όπως είδατε, να παντρεύονται σε αυτές τις ωραίες εκκλησίες που έχουμε, σε αυτά τα υπέροχα εξοκλήσια. Αυτό το έθιμο αναβίωσε σήμερα ύστερα από πάρα πολλά χρόνια και συγχαίρω το ζευγάρι που τόλμησε να το κάνει. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για όλα. Ήταν αυτός ο οποίος βοήθησε σε όλα, από το μικρό ως το μεγαλύτερο. Βέβαια και τον Αντιδήμαρχο και τον κύριο Γιώργο Πατσί και τον κύριο Τσουκαλά. Όμως ο Δήμαρχος είναι αυτός που τρέχει για όλα. Και θέλω να τον ευχαριστήσω, όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι αυτοί που συμμετείχαν σήμερα. Πιστεύω ότι όλος ο κόσμος με αυτό που έκανε εδώ ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή, πιστεύω ότι τον έκρινε, ήταν ό,τι καλύτερο, γιατί ένας γάμος είναι δύσκολο πράγμα. Και δύσκολο μάλιστα κάτω από αυτές τις συνθήκες, έτσι δεν είναι, Δήμαρχε? Για να το λέτε εσείς η γυναίκα, κάτι τα ξέρετε. Για το γάμο, όλα του γάμου δύσκολα. Όμως πρέπει καταρχάς να ευχαριστήσω κι εγώ εσάς για την τιμή που μας κάνετε που ήρθατε στη Σκόπελο και να βοηθήσετε, να σταθείτε αρρωγή στην προσπάθεια που καταβάλει ο Δήμος για να προβάλλουμε και να διαφημίσουμε το νησί μας. Ήταν μια ευκαιρία βέβαια και εσάς και για εσάς να γνωρίσετε τα έθιμα που έχει το νησί μας. Σήμερα αναβίωσε ένας πραγματικά παραδοσιακό γάμος. Κρατάμε ζωντανές τις παραδόσεις και πρέπει και εγώ να ευχαριστήσω αυτά τα παιδιά που τόλμησαν, τους τολμητίες όπως είπα προηγουμένως, τον Χρήστο και την Ελισάβετ, και εύχομαι η εξαιρετική αυτή κίνησή τους να βρει μιμητές στο μέλλον, ούτως ώστε και άλλα ζευγάρια να έρθουν σε αυτό το εξαιρετικό μέρος με το περίφημο εκκλησάκι, το μετέωρο του Αιγαίου όπως το χαρακτηρίζουμε, τον Αγιάννη το Καστρί, για να ξεκινήσουν από εδώ την έγαμη συμβίωσή τους και ο Αγιάννης είμαι σίγουρος ότι θα τους βοηθήσει να έχουν και καλούς απογόνους και να δημιουργήσουν καλή οικογένεια και παιδιά και χριστούς πολίτες για την κοινωνία, για το καλό και της Σκοπέλου και της Ελλάδας.
είμαστε και εμείς πρώτοι και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη τον Κύρου, τον Κύρου Productions παρακαλώ, που έκανε ό,τι καλύτερο, μας βοήθησε πραγματικά και ό,τι είδατε ήταν η δουλειά του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας βοήθησε σαν εκπομπή και σαν άστρα. Θέλω να πω όμως ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο, στο ζευγάρι που ήταν εδώ και βέβαια σε όλους εσάς που παρακολουθήσατε την εκπομπή μας. Εύχομαι να είστε καλά και εδώ, στη γλώσσα της κοπέλου, να έρθετε το καλοκαίρι, να έρθετε για τις διακοπές σας, γιατί είναι ένα μέρος που ταξίζει. Ευχαριστώ όλους όσους με βοήθησαν εδώ. Τη Χαρούλα θα ήθελα να ευχαριστήσω από το Λαγραφικό, τη Βάσο από την Αναπτυξιακή, τον Αποστόλη από την Ταβέρνα Μόλος και όλους τους καταστηματάρχες που είχαν εδώ πέρα την ευγένεια και την καλοσύνη να μας φιλοξενήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ τη Δημοτική Αρχή και όλους σας. Ραντεβού την άλλη Κυριακή, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά. Γεια σας.